Έπεσε και ο πυρετός. Πάμε καλύτερα. Ωραία. Τώρα μπορώ να σηκωθώ. Είπαμε καλύτερα. Όχι εντελώς καλά. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Είναι καλά, Χριστίνα. Ένα τραπέζι για πόσους? Έχεις συνέρθει, πες μου, σε παρακαλώ. Θέλετε στην πρώτη αίθουσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι μπροστά. Δώσ' μου να της μιλήσω, μόνο ένα λεπτό, να σιγουρευτώ ότι είναι καλά. Τι ώρα να σας περιμένουμε? Μάλιστα. Μην μου το κλείσεις. Έχω τρελαθεί από την αγωνία μου. Και εγώ ευχαριστώ. Θα σας περιμένουμε. Γεια σας. Ανέβηκε η δουλειά τις τελευταίες μέρες. Ξέρεις πόσα ρεζερβέ έχουμε για απόψε? Αυτός ήταν. Ποιος? Ξέρεις. Πειράζει για το βράδυ. Έκλεισες εσύ τραπέζι χωρίς να ζητήσεις όνομα? Παίρνει συνέχεια και ρωτάει. Δεν ξέρω κι εγώ τι να απαντήσω. Μην τον αφήσει να με πλησιάσει. Δεν θέλω να ξέρει τίποτα για μένα. Σαν να μην υπάρχω. Καθόλου, όχι. Σαν να έχω πεθάνει. Δεν υπάρχω γι' αυτόν. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Θέλω να ξεχάσω ότι υπάρχει. Να ξεχάσω ότι τον γνώρισα. Ότι μ' ακούμπησε. Μου το υπόσχεσαι? Μια μάτια μου. Στο υπόσχομαι. Θέλω να έρθει μια μέρα που να μην θυμάμαι τίποτα. Ούτε το πρόσωπό του, ούτε τα μάτια του, ούτε τίποτα. Ο χρόνος, Χριστινάκη, ο χρόνος όλα τα σβήνει. Περνάει και... οι κακές στιγμές ξεθοριάζουν. Μετά η ζωή φέρνει άλλα γεγονότα. Άλλους ανθρώπους, πιο σωστούς, πιο αληθινούς. Και σιγά σιγά σβήνουν τα παλιά. Θα ρίξω. Εγώ δεν γεύτηκα την πίκρα του προδομένου έρωτα. Ας είναι καλά το ρωσάκι. Αλλά να, έρχεται κάποια στιγμή και όλα είναι σαν να μην υπήρξαν. Βιάζομαι να έρθει αυτή η μέρα που να μην θυμάμαι ούτε το όνομά του, ούτε το Πέτρος, ούτε τ' άλλο. Θα έρθει. Έχεις το λόγο μου. Πρέπει να πάρεις και τηλέφωνο στον πατέρα σου. Ξαναπήρε και δεν ήξερα τι δικαιολογία να του πω. Θα ανησυχεί ο άνθρωπος. Γονιός είναι. Αυτό μου φαίνεται πιο βουνό απ' όλα. Πάω να σου ετοιμάσω μια σούπα. Έλε,